Παράσταση διαμαρτυρία στα γραφεία τη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Δυτική Μακεδονία πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί δάσκαλοι και νηπιαγωγοί τη Κοζάνη, μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για μία ακόμη φορά για τα προβλήματα στον χώρο τη εκπαίδευση. Ήταν μία κινητοποίηση στο πλαίσιο τη σημερινή απεργία και των εκπαιδευτικών, πάντα στο πλαίσιο τη 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση που κήρυξε στο δημόσιο η ΑΔΔΗ. Εν ώψη τη απεργία που έχουμε σήμερα, που έχει και προκηρύξει η ΑΔΔΗ για όλου του δημοσίου υπαλλήλου, και από τη στιγμή που ανήκουμε και εμεί στην ΑΔΔΗ, έχουμε όλα τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων αλλά και τα δικά μα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Η απεργία έχει ω κύριο αίτημα την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων που πρόκειται να συμβεί στο δημόσιο, την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και στου μόνιμου αλλά και στους, σε αυτού που υπογράφουν συμβάσει εργασία, τι ιδιωτικοποιήσει, τη μεταφορά των δημοσίων υπαλλήλων και για να το θέσω και πιο ειδικά, εμείς στην πρωτοβάθμια ήδη το βιώνουμε αυτό με τους τόσους πολλούς αναπληρωτές που εδώ και 10 χρόνια έχουν να γίνουν διορισμοί στους συναδέρφους μόνιμοι, με αποτέλεσμα να είναι οι εργασιακές σχέσεις διαφορετικές, να είναι δηλαδή οι προσλήψεις μέσω ΕΣΠΑ. Και αν δεν υπήρχε φυσικά το ΕΣΠΑ, συγγνώμη, δεν θα μπορούσαμε ούτε καν. Δεν θα μπορούσαν ούτε τα σχολεία να δουλέψουν, αλλά ούτε και να μπορέσουμε να έχουμε συναδέλφους στα σχολεία. Σαν πρωτοβάθμια, το κύριο αίτημά μας είναι να αρθεί η υπουργική απόφαση με την οποία ξεκίνησαν και λειτουργούν τα σχολεία φέτος, με την υπουργική απόφαση, γιατί αυτό έχει δημιουργήσει προβλήματα. Αυτοαξιολόγηση, όπως το λέμε, των σχολικών μονάδων πρέπει να γίνεται, έτσι, και στην κατεύθυνση να βελτιώσουμε την παιδαγωγική διαδικασία και τίποτε άλλο. Καμιά σύνδεση βαθμού, μισθού και απολύσεων, όπως είχε κάνει ως επιλογή η προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς δεν θα είμαστε κυβέρνηση αν από την Τρόικα ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τους θεσμούς, μας δώσουν τέτοιες κατευθύνσεις. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε εδώ πέρα. Απλά πέφτει στις θέσεις που είπε στον άνθρωπο που μια γονιμότητα. Εγώ τουλάχιστον δεν θα είμαι εδώ. Υπάρχει έκθεση στο υπάρχει έκθεση. Αλλά κατά κύριο λόγο των διευθυντών των σχολικών μονάδων, οι οποίοι μπορεί να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο για να πείσουν με τους γονείς ότι το ολοήμερο θα πρέπει να γίνει θεσμός και να συμμετέχουν σε αυτό τα παιδιά τους. Και βέβαια εννοείται ότι εμείς πρέπει να το χρηματοδοτήσουμε. Αλλά νομίζω ότι οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη φάση πρέπει να παίξουν δικό τους ρόλο για την αναβάθμιση. Μιλάμε μετά ότι η αναβάθμιση του ολοήμερου σχολείου δεν είναι διαδικασία ενός χρόνου, είναι μια διαδικασία συνεχόμενη. Ξέρετε πολύ καλά ότι ζούμε στα σχολεία και ότι η βελτίωση εξαρτάται και από εμάς και βέβαια και από τη χρηματοδότηση. Εμείς δεν το λέμε. Αλλά η πολιτική μας κατεύθυνση είναι και να αυξήσουμε τον προπολογισμό για την εκπαίδευση. Είναι η πολιτική μας κατεύθυνση να ενισχύσουμε το ολοήμερο σχολείο, το δημόσιο σχολείο.